Όχι. Η οικονομική κατάρρευση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Και να πούμε γιατί. Διότι, όπως ξέρετε, όσο και αν φαίνεται λίγο οξύμορο, η Ελλάδα έχει εμφανίσει τον υψηλότερο βαθμό, τον υψηλότερο ποσοστό θετικής μεταβολής του ΑΕΠ της από όλη την Ευρωζώνη, το τρίτο τρίμηνο του 2014, και τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής, θετικής μεταβολής της απασχόλησης. Η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, έχει δημιουργήσει πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης των 2,7 δις, που σημαίνει περίπου γύρω στο 2,5% του ΑΕΠ, που είναι σημαντικά μεγέθη. Έχει θετικό ισοζύγιο κυρίως λόγω της ύφεσης όμως και όχι λόγω της ανόδου των εξαγωγών, παρόλο που οι τουριστικές εισπράξεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και έχουν βοηθήσει πολύ το ισοζύγιο. Άρα μιλάμε για μια σταθεροποιημένη οικονομία, που όμως είναι σταθεροποιημένη σε ένα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητος. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια διλημματική εξέλιξη. Θα εμφανίσει κάποιους θετικούς ρυθμούς από εδώ και πέρα ή θα δεχθεί κάποιες αρνητικές επιδράσεις που θα θέσουν αμφισβήτηση αυτή την πορεία. Την ισχνή θετικά πορεία, αλλά πάντως θετική πορεία. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτήν την χρονική στιγμή εμφανίζεται το πολιτικό προσωπικό να αδυνατεί να συμφωνήσει σε ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος για την επόμενη πενταετία. Αυτό είναι πρόβλημα, διότι το Σύνταγμα ρητός λέει ότι τα πολιτικά κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν σε κάποιο πρόεδρο, αν δεν συμφωνήσουν θα πρέπει να πάμε σε εκλογές. Αν δεν συμφωνήσουν πού? Στο πρόεδρο του πρόεδρου. Όχι στην πολιτική που θα ακολουθεί μετά. Δεν είναι προεδρευμένη η δημοκρατία η ελληνική, είναι κοινοβουλευτική. Άρα ξαφνικά εμφανίζεται ένα θέμα και χρησιμοποιείται το ζήτημα ουσιαστικά της εκλογής του πρόεδρου για να λυθούν ζητήματα οικονομικής πολιτικής στη συνέχεια. Αυτό είναι λοιπόν μια κατάσταση που σε ένα βαθμό μας ευνηδιάζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο. Η επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο, αναμφισβήτητα είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, θέλει αρκετή προσοχή να σχεδιαστεί. Και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουμε ένα καλό σχεδιασμό, ένα μέτριο και ένα κακό σχεδιασμό, όπως και το μνημόνιο. Είμαι από αυτούς που πιστεύαν ότι έπρεπε να διασωθεί η χώρα. Αλλά θα μπορούσε να έχουμε διασωθεί με ένα καλό, ένα μέτριο και ένα κακό. Και διαλέξαμε με όλα αυτά που συνέβαιναν στη χώρα το κακό μνημόνιο. Εάν υπήρχε αντίθετα μια συνένεση και μια σοφία, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές, θα μου πείτε δεν είχαμε εμπειρία ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη στην εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων. Αλλά παρόλα αυτά μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα καλύτερο σχεδιασμό. Το ίδιο και τώρα. Το πολιτικό πρόβλημα που εμφανίζεται με αφορμή την εκλογή του Προέδρου εμποδίζει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Φανταστείτε τώρα η εκλογή του Προέδρου να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές και να οδηγήσει μία νέα κυβέρνηση, την αντιπολίτευση εννοώ, αν αυτή βγει από τις δημοσκοπήσεις, με αρκετή απειρία, με αρκετά προβλήματα εκ των πραγμάτων. Οι άνθρωποι είναι νέοι, δεν θα μπορεί κανείς να πει κανείς ότι έχουν την εμπειρία των προηγουμένων. Βεβαίως έχουν φρέσκες ιδέες ορισμένα πράγματα, τα οποία ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να εξασκήσουν στις διαπραγματεύσεις που θα έχουν με το μνημόνιο. Επειδή όμως νομίζω ότι γίνεται επίκληση ορισμένων χαρακτηριστικών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση της ελληνικής οικονομίας. Το 2% είναι η ελληνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή. Είναι υπερβολικό και το κόμμα το οποίο θα κυβερνά θα έχει το 30-31%-32% της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Δεν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις μιας εξαιρετικά ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης για να έχεις μια βάσιμη ελπίδα ότι θα αλλάξουν άρδιν τα πράγματα. Συνεπώς, έχοντας δεδομένο ότι θα έχεις μια πολιτική διακυβέρνηση η οποία έχει ένα πρόγραμμα καθαρά επεκτατικό, δημοσιονομικά επεκτατικό,
αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι οποίοι δάνεισαν στην Ελλάδα, μιλάω για τον Απρίλιο του 2014, δικαιολογημένα πουλάν τα ομόλογά τους, διότι, δικαιολογημένα από τη δικιά τους πλευρά, διότι φοβούνται ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει μια κυβέρνηση, μάλλον είναι αρκετά πιθανό να έρθει μια κυβέρνηση η οποία στα πλαίσια μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης θα πει ατύχημα. Είναι πιθανό να συμβεί ατύχημα. Το ατύχημα στην Ευρώπη και στην σχέση Ελλάδος-Ευρώπης έχει πολλές εκδοχές. Δεν έχει μία. Και δεν μπορούμε να περιγράψουμε πολύ απλά τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Άρα καταλαβαίνετε κάποιος ο οποίος έχει χρήματα και έχει βάλει αποταμίευση, δεν αποκλείεται πολύ λογικά να λέει ότι εγώ θέλω να φύγω. Και όταν ξαναβρείτε, εγώ θα αγοράσω. Ξέρω τι θα συμβεί. Φεύγοντας όλοι αυτοί, πέφτουν οι τιμές των ομολόγων και θα τα αγοράσουν σε φθηνότερη τιμή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πίσω από αυτή την αστάθεια των αγορών. Συνεπώς, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη στιγμή αυτή τη στιγμή, που ενώ θα περίμενε κανείς μια συνέχεια αυτής της επίπονης πορείας για το λαό, που γελιόμαστε, ο λαός έχει χάσει την υπομονή του. Δεν συμβαίνει αυτό. Επιχειρείται, αν θέλετε, μια επιτάχυση των εξελίξεων από πλευράς αντιπολίτευσης και των κοινωνικών στρωμάτων που τους υποστηρίζουν. Πολύ φοβάμαι ότι αν αυτά δεν γίνουν με συνένεση και μέσα στην Ελλάδα, αλλά και με την Ευρώπη, ότι θα έχουμε εξελίξεις, τις οποίες δεν μπορούμε και ακριβώς να προσδιορίσουμε. Ξέρετε, δεν είμαι της άποψης ούτε του Greek Exit, ότι αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα, αλλά ούτε και της επόμενης ημέρας, ότι θα είναι ένας παράδεισος τρομένος, όπου κάποιοι θα έχουν υποδεχθεί την καινούρια κυβέρνηση και θα τις λένε ό,τι πεις, εγώ θα το κάνω. Η πραγματικότητα θα είναι οδυνηρή και θα είναι κάπου ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Αντί το Greek Exit, νομίζω ότι πιθανό να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε Greek Shelving, δηλαδή μας βάζουν στο ράφι. Και αυτό είναι μια πιθανότητα πιο λογική. Ποτέ κανείς δεν είχε φανταστεί ότι η Κύπρος θα είχε ένα δικό της ευρώ, εντός εισαγωγικών, διότι το ευρώ εκεί δεν έχει ακριβώς τις ιδιότητες του ευρώ που έχει σε όλη την άλλη Ευρώπη. Είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση και μια αντίστοιχη ιδιόρυθμη κατάσταση που δεν μπορούμε ακριβώς να τη φανταστούμε σήμερα, μπορεί να δημιουργηθεί για την Ελλάδα. Επειδή μιλήσατε αυτό που συμβαίνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η προεδρική εκλογή ήταν κάτι που περιμέναμε. Θα γινόταν τόσο όλες, θα ξεκινούσαν διαδικασίες 2 μήνες αργότερα. Απλά επισπεύστηκε. Άρα όλες αυτές οι αντιδράσεις που βλέπουμε τώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και για τις αγορές ο τρόπος που αντιδρούν. Είτε τώρα, είτε 2 μήνες μετά που θα γινόταν αναγκαστικά. Ή δύο μήνες πριν, που ξεκίνησαν. Δεν θα συνέβαινε το ίδιο πράγμα, ήταν κάτι αναμενόμενο. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κανείς δεν είχε φανταστεί το καλοκαίρι του 2014 ότι η κυβέρνηση θα κατέβαινε, η κυβέρνηση που έχει την ισχύ αυτή τη στιγμή, θα κατέβαινε με ένα απίστευτο αίτημα ολικής εξόδου από το μνημόνιο. Ευνηδιάστηκαν όλοι οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου και εμένα που λέω από το καλοκαίρι, ότι δεν αντιλαμβάνομαι πού στηρίζεται μια τέτοιου είδους απέτηση, με μια υπερβολική απέτηση της Ελλάδος από τους Ευρωπαίους, που μιλούσε για πλήρη έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό ευνηδίασε τις αγορές, διότι ξαφνικά κατάλαβαν ότι κάτι που αναμένανε φυσιολογικό, δηλαδή τι, την εφαρμογή μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης, απλής ή ενισχυμένης, αυτό ήταν ομολογουμένως το μόνο που έπρεπε να συζητάμε, ξαφνικά είδαμε την κυβέρνηση να μιλάει για πλήρη έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό ήταν μια έκπληξη αρνητική, διότι αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι δεν είχαν μια ακριβή μέτρηση των συνθήκων στις οποίες βρισκόταν η οικονομία. Δεν είχαν ακριβή αίσθηση του ειδικού σημείου το οποίο βρισκόταν. Απόδειξη ότι από την πλήρη έξοδο μιλάνε τώρα για μια ενισχυμένη προληπτική γραμμή πίστωση ή ακόμα και συνέχεια του μνημονίου. Και τι έγινε? Μια παράταση του μνημονίου έγινε. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και άλλη παράταση του μνημονίου έτσι που πάμε. Άρα βλέπει κανείς ότι δεν ήμασταν σε μια κατάσταση που να δικαιολογείται από πλευράς κυβέρνησης τέτοιου είδους αίτημα. Από την άλλη μεριά, κανείς δεν είχε φανταστεί ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα κατέβαινε η αντιπολίτευση να ζητούσε ένα επεκτατικό δημοσιονομικό πρόγραμμα το οποίο πουθενά δεν θεμελιωνόταν. Περίπου, εγώ εκτιμώ, γύρω στα 7 με 8 δις, όσον αφορά την έκπτωση των δαπανών.
Από εκεί και πέρα, ότι αυτό θα προκαλέσει μέσω των πολλαπλασιαστών μία ενίσχυση του επίπεδου δραστηριότητας και θα αρχίσει να απορροφά την ανεργία και όλα αυτά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτό είναι η αποτελεσματικότερη οικονομική πολιτική. Και φαίνεται ότι και αν συμφωνήσουμε ότι είναι η αποτελεσματική πολιτική, αυτό ισχύει για χώρες που έχουν αυτό που λέμε fiscal space, είτε είναι η Ιαπωνία, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν βλέπω να είναι πάντως η Ελλάδα. Άρα δεν ισχύει αυτού του είδους η πολιτική. Συνεπώς, τι μένει? Ένα μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό, άρα μια επιστροφή που σε παλαιότερες εποχές ελλειμμάτων, άρα πανικουβάλλονται οι αγορές ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα φροντίσει τους ανθρώπους εσωτερικά και όχι τους επενδυτές του εξωτερικού. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι, ή λάθος, μην μπερδευτούμε. Σίγουρα πάντως μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επενδυτές. Για τους δύο λόγους λοιπόν. Διότι και η κυβέρνηση έκανε μια υπερβολική υπεραισιοδοξία που δημιούργησε αμφιβολία, αλλά και διότι η αντιπολίτευση ζήτησε κάτι το οποίο δεν θεμελιωνόταν, πανικοβλήθησαν. Άρα, ναι, μεν ήταν αναμενόμενη η προεδρική εκλογή, αλλά δεν είχε φανταστεί κανείς ούτε τη μια ούτε την άλλη εξέλιξη. Αυτό που με εξηγούσατε πριν, ότι υπάρχει αυτό το overreacting, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πάνε, αν θα πάμε σε προώρες εκλογές και γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μα πρέπει να ξέρετε ότι οι αγορές προεξοφλούν τα μελλοντικά γεγονότα. Μην περιμένετε ότι εάν πάμε σε εκλογές, από την ημέρα που θα προκυρωθούν οι εκλογές θα δείτε ότι το χρηματιστήριο δεν θα κάνει τόση πολύ μεγάλη βουτιά. Ό,τι βουτιά θα έχει κάνει, θα την έχει κάνει μέχρι τότε. Έχουμε δηλαδή προεξόφληση των γεγονότων. Μετά μπορεί να δείτε και μια σχετική βελτίωση ενδεχομένως. Αλλά μόνος πολύ σχετική. Εξαρτάται τι θα λένε και στην προεκλογική εκστρατεία οι μονομάχοι. Αν ο ένας υπερακοντίζει τον άλλο σε υποσχέσεις και λεφτά δεν υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι θα επικρατήσει απόλυτος πανικός. Και στον απόλυτο πανικό δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που φοβίζει τόσο πολύ, όχι τόσο τις αγορές, αλλά και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι πολύ νευρικές και πολύ ανήσυχες με αυτά που γίνονται. Είναι πολύ απλά αυτά τα οποία σας εξήγησα, ότι έχετε μπροστά σας μια αδύναμη πολιτική κυβέρνηση, πολιτικά κυβέρνηση που θέλει να συνεχιστεί το πρόγραμμα, αλλά έχετε μια ισχυρή αντιπολίτευση που έχει μια πλειοψηφία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τάξη των 4-5% και φραστικά τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί πολύ καλά με τους Ευρωπαίους. Με την έννοια ότι θέλει να επιβάλλει τις απόψεις της. Εάν λοιπόν οι Ευρωπαίοι έχουν ασφαλιστεί απέναντι σε αυτή την πιθανότητα, οι μόνοι που θα την πληρώσουν θα είναι οι αγορές. Άρα είναι πολύ λογικό γιατί αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο. Ενδεχομένως υπερβολικά. Έχουμε δηλαδή, είμαστε μπροστά σε ένα overreaction των αγορών, αλλά πηγαίνετε να το πείτε στους κεφαλαιούχους, στους ομολογιούχους. Με αυτά που μου περιγράψατε πριν, φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία είναι σαν να βρίσκεται ξανά σε ένα σταυροδρόμι. Πώς ήταν το 12, αυτό που σας ρώτησα και πριν. Και όχι μόνο αυτό, πάλι φαίνεται σιγά σιγά ότι ξαναζούμε πράγματα και διλήμματα όπως το 2012. Έχουμε μεσολαβήσει όμως 2,5 χρόνια. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην ελληνική οικονομία. Έχουν δημιουργηθεί πρωτογενή πλεονέκτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάλι μπρος ή πίσω. Okay. Έχει μπει πάλι η δραχμή. Άρα μπαίνει μια πορεία. Άκουγα ένα πολιτικό, λέει, μα επιτέλους τι λάθος κάναμε σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούμε να βγούμε. Είναι πολύ απλό, κατά την κρίση μου. Ή τουλάχιστον ο λόγος που θα σας δώσω είναι ένας από τις βασικές αιτίες, πιθανά δεν είναι ο μοναδικός. Θα σας πω για το δεύτερο μετά στη συνέχεια. Ο πρώτος λόγος λοιπόν και ο βασικότερος είναι ότι το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό, στα πλαίσια μιας τέτοιας τεράστιας κρίσης, θα περίμενε κανείς να έχει αλλάξει άρδιν. Δεν συνέβη αυτό. Το πολιτικό προσωπικό προσπάθησε να συντηρήσει τις δομές εξουσίας και λειτουργίας πάση θυσία στη συνέχεια. Αυτό έδωσε την ευκαιρία, μάλλον δεν έδωσε την ευκαιρία στον πληθυσμό να εκφραστεί πολιτικά μέσα σε νέα κόμματα, να έρθουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες, οι οποίες θα μπορούσαν να επαναοργανώσουν την οικονομία όπως έγινε σε όλες τις άλλες χώρες με κρίση. Εδώ έχουμε μία, σε ένα βαθμό, διατήρηση δομών,
οι οποίες στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν αναπαράγουν τη βασική ανισορροπία πλέον σε οικονομικό επίπεδο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ακριβώς, δεν έχει αυτού του είδους τα προβλήματα, εμφανίζεται να έχει μια τόσο υψηλή δυναμική. Έπρεπε να έχει προηγηθεί μια μεγάλη μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό που δεν πραγματοποιήθηκε, ενδεχομένως μια μεταβολή στη δομή εξουσίας της κοινωνίας, στον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά τα οποία δεν συνέβησαν και έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία να παράγονται οι βασικές κρίσεις. Διότι μην ξεχνάτε ότι η πολιτική κρίση είναι καθαρά γέννημα του πολιτικού προσωπικού αυτή τη στιγμή. Δεν προέρχεται από την οικονομία, προέρχεται από την πολιτική αβεβαιότητα και κρίση. Άρα δεν συνέβη αυτό που ήταν πολύ λογικό και συνέβη σε όλες τις χώρες. Να γίνει μια ριζική αλλαγή και ανανέωση και νέοι άνθρωποι με νέες σκέψεις και νέες προτάσεις να εκπροσωπήσουν τις δομές της κοινωνίας. Και αυτή η καθήλωση σε ορισμένες πλευρές δυστυχώς αναπαράγει τα προβλήματα τα οποία δεν φαίνεται να μπορούμε να φύγουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχετε μια οικονομία πολύ ιδιόρυθμη, αδύναμη, οικονομικά η συγκρότησή της είναι εξαιρετικά ασθενής, όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό λανθασμένα. Κανείς δεν είχε φανταστεί, από το IMF λέω, ότι η σύμπτωση της δημοσιονομικής και νομισματικής συρρήκνωσης μπορούσε να συμπέσει και να δημιουργήσει μια τέτοια έκταση κρίσης στην οικονομία με τόσο πολύ μεγάλη ανεργία. Δεν το είχαν σχεδιάσει, αυτό φαίνεται στις συνεχείς αποτυχίες προβλέψεων τις οποίες κάνουν και συνεχίζουν και κάνανε πολλά χρόνια. Άρα έχετε και μια σχετικά αδύναμη οικονομία στην οποία εφαρμόστηκε μια συνταγή που δεν μπόρεσε να την αναζωογονήσει καθιοδήποτε τρόπο. Την εξισορρόπησε προς τα κάτω, την έκανε υγιέστερη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική εξέλιξη, αλλά δεν είναι υγιέστερη αυτή τη στιγμή. Η Ευρωζώνη παίζει ένα πάλι καταλυτικό ρόλο αυτή τη στιγμή, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ήταν δικό τους αίτημα, πιστεύω, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ποιος είναι ο λόγος? Το 2015 θα είναι ένα έτος κινητικότητος για την Ευρωζώνη, πολύ μεγαλύτερης από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Υπάρχουν τρία μεγάλα ζητήματα που είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι το quantitative easing του κυρίου Ντράγκη και η φάση δηλαδή συγκεκριμένα το αν θα αγοράσει ή όχι ομόλογα του δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φύγει από το να αγοράζουμε ομόλογα πλέον που προέρχονται από την ιδιωτικό τομέα, διότι δεν υπάρχουν αρκετά. Άρα είμαστε, το ένα είναι αν θα αρχίσει να αγοράζει ομόλογα του δημοσίου, και όταν λέμε δημοσίου εννοούμε ιταλικού, γαλλικού, γερμανικού προφανώς, αλλά και των υπολείπων χωρών. Διότι δεν ξέρουμε πόσο έκταση θα πάρει το πράγμα της αγοράς και αν θα πάρει κάποια στιγμή. Άρα αυτή η μία απόφαση είναι μεγάλη και είναι σε αβεβαιότητα. Το δεύτερο είναι εάν θα κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις των 300 δις. Θα γίνουν, πώς θα γίνουν, ποια έργα θα επιλεγούν, πού θα επιλεγούν. Αυτά δεν έχουν εθνικά κριτήρια, είναι τα καλύτερα έργα. Το τρίτο είναι η εξέλιξη των σχέσεων ΗΠΑ μέσω της Διατλαντικής Συμφωνίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάπου η ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ πρέπει να κλείσει λίγο το ζήτημα του μικρού ελληνικού πολιτικού προβλήματος το οποίο υπάρχει, με τον ΑΒ τρόπο. Άρα παίζουν ένα ρόλο, αν θέλετε, σπροξήματος προς κάποιες διαδικασίες, έτσι ώστε να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Φανταστείτε να αρχίσει να αγοράζει ο Ντράγκη ομόλογα και να πει, να έχει βγει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και να του πει: OK, έλα αγοράσει και τα δικά μου. Βεβαίως, τα δικά μου, τι εννοώ, τι σημαίνει αυτό, με βιοποίηση του χρέους. Είναι αυτό που ζητούσε η αντιπολίτευση πάντοτε και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως η απάντηση είναι σας τα αγοράζω με την προϋπόθεση της conditionality, ότι εσείς θα κάνετε διαρθρωτικές μεταβολές. Και θα του πούνε, σου αγοράζω ομόλογα, αλλά θα κάνεις διαρθρωτικές μεταβολές, που είναι πάλι ξανά από την πίσω πόρτα η ίδια ιστορία. Αλλά είναι μια μορφή, θα είναι μια μορφή ρύθμισης του εξωτερικού χρέους αυτή. Διότι η Ελλάδα έχει μόνο εξωτερικό χρέος, δεν έχει εσωτερικό. Άρα θα είναι μια μορφή
ελάφρυνση του χρέους. Άρα, νομίζω ότι υπάρχει πίεση επιτάχυση των πραγμάτων. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, για την Ευρωζώνη ή για τον εαυτό της? Μόνο για τον εαυτό της. Σας διαβεβαιώ ότι είναι κυρίως για τον εαυτό της. Διότι, επαναλαμβάνω, τα μεγέθη και η εξασφάλιση που έχει γίνει στην Ευρώπη είναι τέτοια που δεν απειλείται πάρα πολύ. Είναι διαχειρίσιμο πλέον ο κίνδυνος, ο ελληνικός κίνδυνος. Βέβαια, εξαρτάται τι μορφή θα πάρει, διότι εάν πάρει μια μορφή που θα δημιουργήσει μια αφετηρία για το Ποντέμο στην Ισπανία, για τη Λεπέν στην Γαλλία, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει το κλίμα. Γενικά, σε οικονομικούς όρους, ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος για την Ευρώπη. Τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα πριν. Δεν είναι το ελληνικό ζήτημα. Είναι τι θα γίνει Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο. Πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα, πώς θα αντιδράσει ο Ντράγκη, πώς θα αντιδράσουν οι Γερμανοί. Μην ξεχνάτε ότι οι κεντρικές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν υπερθερμανθεί. Δεν μπορούν να δεχτούν ένα quantitative easing πολύ εύκολα. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου βεβαίως μην νομίζω ότι έχει κανείς διάθεση να τσακώνεται με κανέναν και θέλουν να βρουν λύσεις σε όλοι σε όλους. Έτσι δεν είναι? Αλλά αν δεν βρεθούν λύσεις, μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση και στην ελληνική πλευρά, διότι η Ευρώπη αυτό το οποίο θα σταθμίσει δεν θα είναι η βραχυχρόνια διαχείριση του ελληνικού ζητήματος. Αυτό που θα σταθμίσει θα είναι η μακροχρόνια πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορούν να δημιουργήσουν, να υπερδιωγκώσουν το moral hazard, δηλαδή τον ηθικό κίνδυνο, όπου αλλάξαμε κυβέρνηση οι Έλληνες, τους επιβάλλαν μια λύση και έχουμε την επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο? Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούν να φανταστούν κάποιοι. Τι θα συμβεί? Θα συμβεί να υπάρξουν αποφάσεις στην Ελλάδα με μια κατάσταση που ενδεχομένως θα προσθέσει προβλήματα και δεν θα αφαιρέσει από τη σημερινή ζωή που έχουμε. Άρα λοιπόν, τώρα που η Ελλάδα πλέον δεν αποτελεί τον κίνδυνο που αποτελούσε για την Ευρωζώνη το 2012 και επιπλέον ότι έχει θωρακιστεί η Ευρωζώνη με σε ένα βαθμό, μπορούν και όλες οι Ευρωπαίοι να μας πούνε «ΟΚ, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας». Αυτό είναι που σας περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν θα σου πούνε έβγα από το ευρώ, δεν υπάρχει και διαδικασία έξοδο από το ευρώ. Μείνε στο ευρώ χωρίς ευρώ. Θα δείτε ένα περιορισμό. Θα μπορούσε, σε περίπτωση σύγκρουση εννοούμε, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο θα συμβεί και αν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχει σύγκρουση, θα δείτε μια εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, μια περιορισμένη ρευστότητα στο εισαγωγικό εμπόριο, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Θα δείτε μια περιθωριοποίηση όσον αφορά τα κέντρα εξουσίας, πώς μοιράζονται τα μεγάλα έργα και όλα αυτά τα οποία είναι η πηγή ζωής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μπορεί να δείτε δηλαδή μια κατάσταση που μπορεί να διαρκέσει 2-3 χρόνια. Δεν θα έχει συμβεί η καταστροφή, δεν βλέπω από πού, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα υπάρχει και εξέλιξη. Μέχρι να οδηγηθούμε σε κάποιες σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Πάλι, ξανά, βλέπετε ότι αναπαράγεται το ίδιο φαινόμενο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί για τους υποστηρικτές της αυστηρής λιτότητας στην Ευρώπη μία σύγκρουση με την ελληνική κυβέρνηση είναι η χειρότερη εκδοχή? Μήπως είναι και η καλύτερη? Γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι το κομμάτι της ευρωπαϊκής ελίτ που θέλει να επιβάλλει την austerity στην Ιταλία και στη Γαλλία, να μην σκεφτεί ότι καλά θα έρθει μία σύγκρουση με ένα μικρό κράτος το οποίο θα αναδείξει όλους τους κινδύνους σε όλη την Ευρώπη, δεν θα θέσει και σε κίνδυνο τίποτα στην Ευρώπη, άρα θα πούμε σε όλους τους Ευρωπαίους να τα βλέπετε, κάποιος που βγήκε, ορίστε που μας οδήγησε, άρα ποια είναι η λύση, η austerity για άλλα 5 χρόνια. Μα το μεγάλο διακύβευμα της Ευρώπης είναι αν έχουμε austerity για τα επόμενα 5 χρόνια ή όχι. Και δυστυχώς οι ελληνικές εξελίξεις
θέλουν πολύ μεγάλη καλό, πολύ μεγάλο navigation, πολύ προσεκτική διακυβέρνηση για να συμβάλλουν θετικά σε αυτή την προοπτική. Γιατί μπορεί να συμβάλλουν αρνητικά πολύ απλά. Προς τα πού το βλέπετε να πηγαίνει, γιατί θεωρητικά από ό,τι φαίνεται το θέμα του austerity φαίνεται ότι έχει αποτύχει. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Αλλά από την άλλη μεριά ξεχνάτε ότι έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα status quo το οποίο συντηρείται από αυτή την κατάσταση. Και επειδή τα σημεία της αποτυχίας και επιτυχίας είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές, δηλαδή βλέπετε εξαιρετική αποτυχία σε τομείς ανεργία, growth, μεγέθυνση κτλ., που είναι πολύ σοβαρά θέματα, και από την άλλη μεριά θα σας πούνε, κοιτάξτε, έχετε μια Ευρώπη η οποία είναι πολύ καλύτερα δομημένη και ισορροπημένη, ο κάθε λαός κοιτάζει τα του οίκου του, έχουν κλείσει τα ισοζύγια πληρωμών, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί και εάν επιμείνουμε σε μια εξαγωγικής κατεύθυνσης οικονομική πολιτική, δηλαδή να δημιουργούμε surpluses, να δημιουργούμε πλεονάσματα στο ζύγιο πυρωμών, σιγά σιγά θα οδηγήσουμε την Ευρώπη ή τουλάχιστον την κεντρική και βόρεια Ευρώπη σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι ψέματα. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και μια σειρά από θύματα. Και εκεί υπάρχει το θέμα. Μην φανταστείτε ότι το μέλλον έχει προδιαγραφεί με ακρίβεια. Ούτε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανέναν. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο να διαβούμε. Και κάτι τελευταίο σαν follow-up σε αυτό που είπατε πριν. Ποια εξέλιξη πιστεύετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν καθοριστική για το αν η Ευρώπη τελικά θα αποφασίσει να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές λιτότητες για 5 χρόνια. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη? Στην Ελλάδα. Ποια εξέλιξη στην Ελλάδα θα ήταν αυτή η οποία θα ήταν καθοριστική στην απόφαση της Ευρώπης αν θα συνεχίσει? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση, είτε αν ανέβει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση ή αν συνεχίσει η παρούσα κυβέρνηση να κυβερνά, νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έπρεπε να έχει ένα και μοναδικό στόχο. Την μείωση της υποχρέωσης περί πρωτογενούς πλεονάσματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να παραμείνει το IMF μέχρι το 2016 και το 2016 να φύγει. Θα έπρεπε να υπάρξει προληπτική γραμμή πίστωσης. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να είναι ενισχυμένη. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Ήδη η κατάσταση της οικονομίας, η πραγματική κατάσταση της οικονομίας είναι αρκετά υγιής, αλλά χρειαζόμαστε την προληπτική γραμμή πίστωσης, αλλά όχι την ενισχυμένη. Άρα βλέπω, θα έβλεπα μία συνέχεια φυσιολογική με προληπτική γραμμή πίστωσης και με μία σταδιακή έξοδο από αυτήν μετά από 1,5 χρόνο περίπου, όπως ήταν και φανταζόμασταν ότι αυτή θα ήταν η εξέλιξη. Σε αυτές τις συνθήκες η Ευρώπη θα επικοινωνόταν στο πρόβλημά της, που είναι το πρόβλημά της που είναι Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο αυτή τη στιγμή πιθανόν, και την προώθηση της Banking Union, και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι θα έπρεπε να υιοθετηθούν περισσότερο επεκτατικές πολιτικές, δηλαδή τι, ο Ντράγκη να αρχίζει να αγοράζει ομόλογα των κυβερνήσεων από τη δευτερογενή αγορά μεν, πλην όμως αυτή θα ήταν μια γενναία αύξηση της ρευστότητας. Και αυτή θα ήταν που θα ήταν η κατάσταση που θα βοηθούσε την οικονομία να αυξήσει τους ρυθμούς μεγέθυνσης. Μην φανταστείτε ότι υπονοώ ότι αυτό πρέπει να γίνει σε μεγάλη έκταση, αλλά εφόσον έχεις και εξωτερικά πλεονάσματα, μπορούσες να το κάνεις. Αν ο Άμπε το κάνει αυτό μετά από 25 χρόνια, καλόν είναι η Ευρώπη να το κάνει μετά από 5. Ας κερδίσουμε και κάτι από την εμπειρία του ανθρώπινου γένους. Θεωρείτε όμως ότι αυτό το πρόγραμμα έχει δουλέψει στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι... Ποιο? Το πρόγραμμα αυτό στο οποίο έχει μπει η Ελλάδα, τα μνημόνια. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η ανάπτυξη... Μα προφανώς πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Ξεχάσατε, σας είπα στην αρχή, ότι έπρεπε η ελληνική πλευρά να έχει έναν και μοναδικό στόχο. Τη μείωση των υποχρεώσεων περί πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ θα έχω στην οικονομία μου στα επόμενα χρόνια 4,6 πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν το είχε ποτέ καμία χώρα, ποτέ στον κόσμο και καμία ανεπτυγμένη χώρα.
Άρα ήταν ένας στόχος που στέθηκε, από εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αυτό λοιπόν, αν το 4,6, το 3,7 που είναι ο μέσος όρος σε όλη την περίοδο, μειωθεί σε 2,7, σε 2,5, τότε έχετε όλα τα αποτελέσματα που λέει η αντιπολίτευση, όλα αυτά που λέει η συμπολίτευση και όλα αυτά που λέμε ότι πρέπει να διορθώσουμε στην Ευρώπη. Και πραγματικά θα είχαμε μια άλλη και ακόμα και μια άλλη Ελλάδα, όπου τηρεί όλους τους μνημονιακούς στόχους, όχι με την έννοια του παλιού μνημονίου, αλλά του καινούριου, αλλά επανακινεί την οικονομία και μειώνει την απασχόληση. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και όχι είτε να πούμε έξοδο από παντού ή να αυξήσουμε τα δημόσια ελλείμματα. Πιο απλό, και εγώ αν θέλετε πιστεύω ότι αν δεν συμβεί πολιτικό ατύχημα στην Ελλάδα, πολιτικό ατύχημα, θα ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος στο μέλλον.